Ο Μύρου Ηλιάς. Μετάφραση Δημήτρης Μαρονίτης. Ραψοδία Ήτα. Ερμηνεία Κάτια Δανδουλάκη. Διδασκαλία λόγου Δημήτρης Μαυρίκιος. Ζωντανή ηχογράφηση από την αίθουσα εκδηλώσεων του Εθνικού Θεάτρου στις 2 Δεκεμβρίου 2010. Καλησπέρα σας. Απόψε θα ακούσετε την 7η ραψοδία της Ηλιάδας στη μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη. Η προηγούμενη ραψοδία τέλειωνε με μια ευχή του Έκτορα την ώρα που επέστρεφε στη μάχη μαζί με τον Πάρη. Μιλώντας τον αδελφό του, έλεγε: «Μόνο να δώσει ο Δίας τους επουράνιους θεούς να στήσουμε κρατήρα ελευθερίας στο παλάτι, έχοντας αποδιώξει από την Τρία τους ένοπλους αργίους». Είπε. Και ο Έκτορας εξόρμησε λαμπρός από τις πύλες. Μαζί του ο αδελφός του, Αλέξανδρος. Οι δυο τους τώρα με πάθος λαχταρούσαν να μπουν ξανά στον πόλεμο, στις μάχες, τον αγώνα. Πώς θέλει ένας θεός τους ναυτικούς τον ούριο άνεμο που τόσο πόθησαν, αφού καταπονήθηκαν χτυπώντας σε λάτινα κουπιά στου πόντου τα νερά και έχουν από τον κάματο κοπεί τα γόνατά τους. Παρόμοια ποθητή στους Τρώες φάνηκαν οι δυο αδελφοί. Όρμησαν τότε οι δύο, σκοτώνοντας ο Πάρης τον γιο του ηγεμόνα Ρήθωου, στην Άρνη γεννημένο, τον Μενέστιο. Τον έφεραν στον κόσμο ροπαλοφόρος ο Αρίθωος και η Φιλομέδουσα με τα μεγάλα μάτια. Συνάμα ο Έκτορας βρίσκει με το εχθμηρό του δόρη τον Ιωνέα στον Αφιένα, στις χάλκινης του περικεφαλαίας στη Στεφάνη, και του κατέλησε τα μέλη. Από κοντά κι ο Γλαύκος, γιος του υπόλοχου, ηγεμονεύοντας συμπατριώτες της Λυκίας, χτυπά με το κοντάρι του στον ώμο μέσα στην ταραχή της μάχης τον δεξιάδη Ιφήνοο, την ώρα που πηδούσε στο ένυπο άρμα του. Γκρεμίστηκε από το αμάξι του στο χώμα και λύθηκαν τα μέλη του. Τους πήρε όμως η είδηση, τα μάτια λάμποντας, η Αθηνά να πετσοκόβουν τους αργίους στην ταραχή της μάχης, οπότε αφήνοντας τις κορυφές του Ολύμπου βρέθηκε κάτω στην πανίερη Τρία. Αλλά πετάχτηκε στην ώρα του ο Απόλλων, μόλις την είδε τη Θεά από τα Πέργαμα ψηλά, θέλοντας ο Θεός τη νίκη για τους Τρώες. Οι δυο τους, σμίγοντας πλάι στη Δρύ, πρόλαβε πρώτος να μιλήσει ο γιος του Δία, ηγεμονικός, ο Απόλλων. «Με τι πάλι παθιάστηκες, του Δία θυγατέρα, και από τον Όλυμπο κατέβηκες? Ποιο μένος ασυγκράτητο σε σπρώχνει? Ή μήπως θες, αντιζυγίζοντας, στους Δαναούς τη νίκη τώρα να προσφέρεις, γιατί δεν νιώθεις έλεος για το χαμό των Τρώων? Αν όμως ήθελες τη γνώμη μου να ακούσεις, το κέρδος θα ήταν μεγαλύτερο. Λέω λοιπόν να σταματήσουμε για σήμερα τον πόλεμο και τη σφαγή, και αύριο μέρα είναι να πολεμήσουν μεταξύ τους ωσότου βρουν την άκρη στο χαμό της Τρίας. Αφού το αποφασίσατε ομόφωνα οι δυο θεές, να φανιστεί το κάστρο αυτό». Ανταποκρίθηκε η Θεά τα μάτια λάμποντας η Αθηνά. «Ας γίνει όπως το λες, ευθύβολε το Ξώτη. Κι εγώ εξάλλου κάτι παρόμοιο είχα στο νου μου, που αφήνοντας τον Όλυμπο έφτασα εδώ ανάμεσα σε Τρώες και Αχαιούς. Πώς όμως το φαντάζεσαι να σταματήσουμε τον πόλεμό τους?» Αμέσως της απάντησε του Δία ο γιος, ο ηγεμονικός Απόλλων. «Λέω του Έκτορα, του υποδαμαστή, να ανάψουμε το μένος, αν ίσως ήθελε να προκαλέσει κάποιο Δαναό μόνος με μόνον να αντικριστούν οι δυο, μονομαχώντας σε σκληρόν αγώνα. Οπότε, από φιλότιμο
Οι οπλισμένοι αχαιοί σίγουρα κάποιον θα ξεσήκωναν αγωνιστή με τον γενναίο Έκτορα. Έτσι της μίλησε. Και δεν απήθησε η θεά, τα μάτια λάμποντας, η Αθηνά. Οπότε ο Έλενος, αγαπημένος του Πριάμου γιος, έπιασε μέσα του την αρεστή βουλή που οι δυο θεοί μελέτησαν και αμέσως στήθηκε πλάι στον Έκτορα να πει το λόγο του. Έκτορα, του Πριάμου γε, με γνώση από το Δία χαρισμένη, άκουσε τώρα προσεκτικά τα λόγια μου. Είμαι εξάλλου αδελφός σου. Πες να καθίσουν ήσυχοι όλοι οι άλλοι, Τρώες και Αχαιοί, και εσύ προκάλεσε από τους Αχαιούς κάποιον, τον Άριστο, να αντικριστεί μαζί σου πολεμώντας στον κρίσιμο αγώνα. Πάντως, το αισθάνομαι. Δεν είναι το γραφτό σου να πεθάνεις πέφτοντας σήμερα νεκρός. Κατά πως έπιασε ταυτή μου τον αθανάτων τη φωνή. Έτσι του μίλησε. Και ακούγοντας ο Έκτορας, εφράνθηκε η ψυχή του. Γερά κρατώντας το δόρυ από τη μέση, μεσολαβή αποθώντας τις φάλαγγες των τρώων. Και αυτοί όλοι σταμάτησαν. Παρόμοια ο Αγαμέμνων κάθισε τους οπλισμένους αχαιούς. Συνάμα καθισμένοι βρέθηκαν η Αθηνά και ο Αργυρότοξος Απόλλων. Με γήπες μοιάζοντας εκεί ψηλά στη δρύ του Δία Πατέρα του Αιγίωχου. Εφραίνονταν κοιτάζοντας τους δυο στρατούς να στέκονται πυκνές οι τάξεις τους, να τρικυμίζουν οι ασπίδες τους, τα κράνη τους, τα δόρατα. Πώς τρικυμίζει ο ζέφυρος τη θάλασσα στο πρώτο φύσημα και ο πόντος μελανιάζει από το τρικύμισμα. Όμοια τρικύμιζαν στον κάμπο καθισμένες οι τάξεις αχαιών και τρώων. Οπότε ο Έκτορας μίλησε λέγοντας στους δύο στρατούς: ακούστε τώρα, ένοπλοι αχαιοί και τρώες, θα πω όσα μέσα μου προστάζει ο νους. Τους όρκους μας ο ύψιστος Κρονίδης δεν συντέλεσε, αποφασίζοντας και για τους δυο άσχημες συμφορές, ως ότου να πορθήσετε εσείς της όμορφης Τρία στο κάστρο ή να χαθείτε οι ίδιοι στα ποντοπόρα πλοία σας. Κι όμως υπάρχουν άριστοι πολεμιστές μέσα στο στράτευμά σας. Όποιος το λέει πράγματι καρδιά του, ας χτυπηθεί μαζί μου. Ας βγει σ' όλους μπροστά να αγωνιστεί με τον γενναίο Έκτορα. Το λέω και το εννοώ. Μάρτης μου ο Δίας. Αν ίσως με σκοτώσει εκείνος με το μακρύ και κοφτερό χαλκό του, τα όπλα μου αφαιρώντας στα κύλα πλοία σας να φέρει. Το σώμα μου όμως να το επιστρέψει σπίτι, στους δικούς μου, για να το κάψουνε νεκρό επάνω στην πυρά οι Τρώες και οι γυναίκες. Αν πάλι τον σκοτώσω εγώ, αν ο Απόλλων μου χαρίσει αυτή τη δόξα, τα όπλα του αφαιρώντας, πηγαίνοντας στο ήλιο, θα τα κρεμάσω στο ναό του Απόλλωνα, του ευθύβολου τοξότη. Αλλά το σώμα του νεκρού θα τους το παραδώσω, να το οδηγήσουν στα καλόσελμα καράβια τους, όπου όπως πρέπει οι μακριμάλιδες αργοί θα το θάψουν. Θα του σηκώσουν και σήμα στην άκρη του ανοιχτού Ελισπόντου, και τότε κάποιος στις μελούμενες γενιές, με το πολύ σκαρμό του πλοίο παραπλέοντας τον πλάβο πέλαγος, αναγνωρίζοντας θα πει: αυτό το μνήμα είναι το σήμα ενός νεκρού που τον θανάτωσε αριστεύοντας ο ξακουσμένος Έκτορας. Αυτό θα πει. Κι έτσι θα μείνει αθάνατο το κλαίος το δικό μου. Ακούγοντας τα λόγια του,
έμειναν όλοι αμίλητοι. Άλλοι από ντροπή να πούνε όχι, άλλοι από φόβο να δεχτούν. Κάπως αργά σηκώθηκε ο Μενέλαος και πήρε θυμωμένος να τους βρίζει, βαρυγκωμώντας μέσα του. Έσχος, θρασίδηλοι, αχαιίδες, δεν είστε πια αχαιοί. Μας περιμένει αλήθεια βαριά και ασήκω την τροπή. Αν δεν βρεθεί ούτε ένας Δαναός να βγει μπροστά στον Έκτορα, όλοι λοιπόν να γίνετε νερό και χώμα. Αν ο καθένας για να σώσει το τομάρι του μείνει με χέρια σταυρωμένα, κακόδοξος για πάντα. Γι' αυτό θα αρματωθώ εγώ. Εγώ θα βγω μπροστά. Και νίκη ποιον από τους δυο θα στεφανώσει, αυτό στο χέρι είναι των αθάνατων θεών που μας κοιτούν από ψηλά. Έτσι μιλώντας, φόρεσε την όμορφη του πανοπλία. Τότε, Μενέλε, θα ήταν αυτή η στερνή σου μέρα από τα χέρια του Έκτορα, πολύ πιο δυνατού από σένα. Αν δεν πετάγονταν επάνω να σε πιάσουν τον Αχαιώνη οι ηγεμόνες, ο ίδιος του Ατρέα γιος, ο Αγαμέμνον, που το δεξί σου χέρι χούφτωσε και είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Παλάβωσες, ευγενικέ Μενέλαε, που δεν σου πρέπει τόση εξαλωσύνη. Γι' αυτό σου λέω, συγκρατήσου. Όση κι αν είναι η ταραχή σου, μη θες να παραβγείς αγώνα με κάποιον τόσο δυνατό, τον Πριαμίδη Έκτορα, που τον τρέμουν όλοι. Κι ο Αχιλλέας ακόμη ριγούσε να χτυπηθεί μαζί του στο πεδίο της μάχης που δόξα φέρνει στους γενναίους, κι ας είναι από σένα πολύ πιο δυνατός. Ησύχασε λοιπόν. Βολέψου τώρα εδώ με τους συντρόφους. Πρόμαχον άλλον θα σηκώσουν να αγωνιστεί με αυτόν οι Αχαιοί. Όσο κι αν είναι ατρόμητος και ακόρεστος στη μάχη, λέω κι αυτός με αγαλίαση στη γη το γόνα του θα κλείνει, αν τύχει και γλιτώσει από τον ανελαίητο πόλεμο, από τη φοβερή σφαγή. Μιλώντας φρόνημα, γύρισε ο ήρωας τη γνώμη του αδελφού του και εκείνος πίστηκε. Οπότε οι σύντροφοι χαρούμενοι του βγάζουν από τους ώμους τα άρματα. Και τότε ο Νέστορας σηκώθηκε, μιλώντας τους Αργίους. Αλίμονο βαρύ το πένθος που απειλεί των Αχαιών τη χώρα. Σε θρήνο μεγάλο θα ξεσπούσε ο γέροντας Πηλέας, υπέας με φήμη, λαμπρός αγορητής στον Μυρμιδόνων τη συνέλευση, που με ρωτούσε κάποτε στο αρχοντικό του να μάθει καμαρώντας το γένος και τη ρίζα όλων των Αχαιών. Αν όμως τώρα μάθαινε πως όλοι αυτοί ζαρώνουν στον Έκτορα μπροστά, τότε τα χέρια υψώνοντας τους αθανάτους, πάλι και πάλι θα ζητούσε να βγει η ψυχή του από το σώμα, στα δώματα του Άδη να βουλιάξει. Άμποτε, δία πατέρα Αθηνά και Απόλλων, να μου να πάλι παλικαράκι θαλερό, σαν τότε που μαζεύτηκαν στο Γοργοπόταμο κελάδοντα οι πύλοι και οι ακοντιστές αρκάδες μπροστά στα τείχη πολεμώντας της φιάς στου Ιάρδανου πλάι της ροές. Οπότε πρόμαχος στάθηκε αντίκριτος ο Ερευθαλίων, άντρας ισόθεος, στους ώμους του φορώντας τα άρματα του θεϊκού Αριθώου, που είχε παρόνομα Ροπαλοφόρος. Έτσι τον φώναζαν οι άντρες και οι καλίζωνες γυναίκες, γιατί δεν πολεμούσε μήτε με τόξο, μήτε και με μακρό σκιοδόρι, αλλά με σιδερένιο ρόπαλο. Μ' αυτό τσεκούρωνε τις φάλαγγες του εχθρού. Όμως τον σκότωσε και αυτόν με δόλο κάποτε ο Λυκούργος, όχι παλικαρίσια. Τον στρίμωξε σε ένα στενό που δεν τον προφύλαξε από τον χαμό
Ο σιδερένιος του Λωστός τον πρόλαβε ο λυκουργός, βαθιά τον τρύπησε με το κοντάρι του και έπεσε αυτός στο χώμα ανάσκελα. Εκεί από το όπλο του τον γύμνωσε, άρματα χαρισμένα από τον Χάλκινο Άρη, που αυτά μετά ο ίδιος πάντα τα φορούσε στον σάλαγο της μάχης. Κάποτε όμως απογέρασε ο λυκούργος μέσα στο αρχοντικό του και τότε τ' άφησε κληρονομιά στο φιλητό του σύντροφο Ερευθαλίωνα. Αυτός λοιπόν με τέτοια όπλα πάνω του τους πιο γενναίους τότε προκαλούσε. Όλοι οι άλλοι τρομαγμένοι δίλιασαν. Όμως εμένα η άφοβη καρδιά μου με θάρρος με έσπρωξε να πολεμήσω, και εσύ ήμουν ο νεότερος από όλους και τον πολέμησα. Η Αθηνά μου χάρισε τη δοξασμένη νίκη. Άντρα θεόρατο, αυτοδύναμο, εγώ τον σκότωσα. Και αυτός φαρδής πλατής ξαπλώθηκε στο χώμα. Αν είχα ακόμη εκείνη την ορμή της νιώτης, αν δεν είχε πια φυράνει η δύναμή μου, θα είχε τότε ο κορυθαίολος Έκτορ με ποιον να αγωνιστεί. Όμως ανάμεσά σας τώρα, όσοι φημίζεστε πως είστε οι πρώτοι σε όλον το στρατό των Αχαιών, κανείς δεν δείχνει πρόθυμος να βγει μπροστά στον Έκτορα. Έτσι ερεθίζοντας τους μίλησε ο γέρος και όλοι αναστατώθηκαν. Σηκώθηκαν 9. Πρώτος ο ηγεμόνας όλου του στρατού, ο Αγαμέμνων. Μετά ο Τιδίδης, Διομήδης, δυνατός και ανδρείος. Ακόμη οι 2 Αίαντες, δείχνοντας την πολεμική αλκή τους. Ο Ιδωμενέας πιο πίσω. Και ο σύντροφος του Ιδωμενέα, ίδιος με τον αντρόφωνο Άρη, ο Μυριώνης. Ακολουθούσε ο Ευρύπυλος, ένδοξος γιος του Ευαίμωνα. Ο Φώας, γιος του Ανδρέμωνα. Και ο θείος Οδυσσέας. Όλοι τους πρόθυμοι να αγωνιστούν με τον γενναίο Έκτορα. Και τότε το λόγο πήρε πάλι Γερίνιος, ο Ιππολάτης Νέστορ. Βάλετε όλοι τώρα κλήρο, και σ' όποιον πέσει αυτός θα δώσει ωφέλιμη χαρά στους χαλκοφορεμένους αχαιούς, και ο ίδιος όμως θα χαρεί, αν ίσως και γλιτώσει από τον ανελαίητο πόλεμο, από την άγρια σφαγή. Έτσι τους μίλησε. Και αυτοί, αφού σημάδεψαν καθένας τους τον κλήρο του, τον έριξαν μέσα στο κράνος του Αγαμέμνονα, γιού του Ατρέα. Στο μεταξύ γύρω οι άλλοι σήκωναν ψηλά τα χέρια στους θεούς, κάνοντας την ευχή τους. Την έλεγαν και μεταξύ τους, ατενίζοντας απέραντο τον ουρανό. «Δία πατέρα, στον Αίαντα να πέσει ο κλήρος, εις του Τιδέα το γιο, εις το μεγάλο βασιλιά, κορώνα της πολύχρησης Μυκήνας». Τελειώνοντας, πήρε να ανακοινεί το κράνος Γερίνιος, ο Ιππολάτης Νέστορ. Κι έξω από το κράνος πήδηξε αυτός που οι ίδιοι ήθελαν, ο κλήρος του Αίαντα. Οπότε ο κήρυκας τον περιέφερε, τον έδειχνε παντού στον Αχαιών τους ηγεμόνες. Αυτοί τον έβλεπαν, μα δεν τον αναγνώριζαν, λέγοντας «Όχι, ένας μετά τον άλλον». Και αφού τον έδειξε σε όλους τους άλλους, έφτασε και σε αυτόν που τον σημάδεψε όταν τον έριξε στο κράνος μέσα, στον φημισμένο Αίαντα. Μπροστά του στάθηκε, του πρότεινε τον κλήρο, άπλωσε αυτός το χέρι του, τον πήρε από τον κήρυκα και βλέποντας τον αναγνώρισε από το σημάδι του, νιώθοντας μέσα του χαρά. Τον άφησε στο χώμα παραπόδας και φώναξε να τον ακούσουν. «Φίλοι,
Δικός μου είναι ο κλήρος. Είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί το αισθάνομαι πως θα νικήσω τον θείο Έκτορα. Εμπρός λοιπόν. Όσο εγώ θα ντύνω με τα άρματα του πολέμου, εσείς υψώσετε στο Δία Ευχή, στον άνακτα κρονίδι. Κάπως σιγά, να μην μας πάρουν είδηση οι Τρώες. Εκτός κι αν γίνει φανερά. Στο κάτω-κάτω κανένα δεν φοβόμαστε. Όχι. Κανείς δεν θα μπορούσε, θέλοντας κι άθελά μου, εμένα να με κάνει πέρα με βία η τέχνη. Γιατί φαντάζομαι πως τόσο ανίκανο η Σαλαμίνα δεν με γέννησε. Μήτε μ' ανάθρεψε. Αυτά τους είπε. Και εκείνοι ευχήθηκαν στον άνακτα κρονίδι, ένας τον άλλο λέγοντας την ίδια ευχή, το βλέμμα στρέφοντας στον άπλετο ουρανό. Δία πατέρα, ιδέαε, μέγιστε, τιμημένε, στον Αίαντα δώσε τη νίκη, αυτός λαμπρό το έπαθλο της δόξας να σηκώσει. Αν όμως και τον Έκτορα τον έχεις στην καρδιά σου, αν τον πονάς, τότε ισόμοιροι στους δυο χάρισε δόξα και τιμή. Ήταν αυτή η ευχή τους. Στο μεταξύ, ο Αίας πήρε να οπλίζεται με αστραφτερό χαλκό. Και όταν πια γύρω από το σώμα του φόρεσε όλα τα άρματα, όρμησε μπρος σαν τον πελώριο Άρη. Όπως αυτός ορμά σε πόλεμο που μεταξύ τους άνοιξαν αντίπαλοι θνητοί, σπρωγμένοι από τον γιο του Κρόνου στην άγρια φωνική του σύγκρουση, έτσι κι ο Αίαντας ορθώθηκε πελώριος, πύργος των Αχαιών, με το χαμόγελο στο βλοσιρό του πρόσωπο, και προχωρούσε με βαριές μεγάλες δρασκελιές, κραδένοντας μακρόσκιο δόρυ. Καθώς οι αργοί τον αντίκρισαν, καμάρωσαν και χάρηκαν. Τους Τρώες όμως τρόμος τους συνεπήρε, που τους παρέλυσε τα μέλη. Ακόμη και ο Έκτορας ένιωσε να χτυπά στα στήθη του η καρδιά. Ωστόσο δεν μπορούσε πια να κάνει πίσω στο ασκέρι των δικών του να χωθεί, αφού ο ίδιος ήταν που προκάλεσε τη σύγκρουση. Οπότε ο Αίας πήρε να ζυγώνει φορώντας το σκουτάρι του χάλκινο, εφταβόδινο, λες κι ήταν πύργος. Για χάρη του οτυχίος το είχε μαστορέψει, άριστος σκητοτόμος που ζούσε εκεί στην ύλη. Αυτός του κατασκεύασε ασπίδα που έλαμπε το μάρια, στρώνοντας 7 καλοθρεμένων τάβρων, και πάνω τους μια στρώση ακόμη 8η χάλκινη. Τέτοια ασπίδα ο τελαμόνιος Αίας το στέρνο του φορώντας στήθηκε εκεί πολύ κοντά στον Έκτορα και φώναξε απειλώντας: Έκτορα, θα μάθεις τώρα και θα δεις, ένας εσύ και μόνος, ποιοι του πολέμου αριστείς βρίσκονται εδώ στους Δαναούς. Ακόμη και χωρίς εκείνο το λιοντάρι, τον καταλήτη του στρατού, τον Αχιλλέα, που αυτός στα πελαγόδρομα καμπύλα πλοία κάθεται τώρα αργός, κλωσσώντας την οργή του για τον ποιμένα του στρατού, τον Αγαμέμνονα. Ωστόσο εμείς είμαστε εδώ, πολλοί και πρόθυμοι να αντικριστούμε μαζί σου πολεμώντας. Εμπρός λοιπόν, άνοιξε πρώτος τη μάχη και τον πόλεμο. Ευθύς ανταποκρίθηκε ο Μέγας, κορυφαίολος Έκτορ. Αίαντα τελαμόνιε, θεία γενιά, λαού μεγάλου αρχηγέ, μην πας να με τρομάξεις, σαν να ήμουν μωρό παιδί, η γυναικούλα που δεν έχει ιδέα πόλεμος τι θα πει. Ξέρω κι εγώ καλά τις μάχες και τους σκοτωμούς. Ξέρω επιδέξια δεξιά ζερβά να κυβερνώ το τομαρίσιο μου στεγνό σκουτάρι, σύνεργο του πολέμου ατρόμητο. Ξέρω να εφορμώ σε γρήγορα άλογα. Ξέρω να στείνω από κοντά πολεμικό χορό με χθρό τον άγριο Άρη. Ωστόσο εγώ
Δεν θα ήθελα αυτός που είσαι να σου ρίξω ύπουλη βολή. Καλύτερα στα φανερά. Κι αν σε πετύχω, πέτυχα. Είπε. Και πάλλοντας έριξε το μακρόσκιο δόρυ του που βρήκε το εφταβόδινο, το φοβερό σκουτάρι του Έαντα στη χάλκινη, την 8η στρώση. Περνώντας και ξεσχίζοντας ο άσπλαχνος χαλκός τις 6 πρώτες. Όμως την 7η σταμάτησε. Δεύτερος τώρα ο Έαντας, θεία γενιά, ρίχνει κι αυτός μακρόσκιο δόρυ που βρήκε του Πριαμίδη την ασπίδα, τριγύρω ισόκυκλη. Οξύ το δόρυ διαπερνά το λαμπερό σκουτάρι, τρυπάει τον κοσμημένο θώρακα. Πέρασε στο λαγόνι του ξιστά, έσχισε πέρα ως πέρα το χιτώνα. Όμως ο Έκτορ γέρνοντας ξέφυγε το μαύρο χάρο. Οπότε οι δυο τους ανασπούν, τραβώντας ο καθένας το μακρύ του δόρυ, και αμέσως χύμιξαν ξανά ένας πάνω στον άλλο, σαν δυο λιοντάρια ομοφάγα, οι άγριοι κάπροι που δεν τους λείπει η δύναμη. Για δεύτερη τώρα φορά ο Πριαμίδης ρίχνει το δόρυ του στη μέση της ασπίδας. Όμως δεν σύντριψε τη χάλκινη τη στρώση, η αιχμή του στράβωσε. Τότε και ο Έαντας πηδώντας προσβάλλει το σκουτάρι του Έκτορα. Η αιχμή του δόρατος ως μέσα πέρασε, τον ταρακούνησε με την ορμή της. Στο σβέρκο φτάνοντας τον χάραξε και ανάβλησε το αίμα μαύρο. Παρόλα αυτά ο κορυφαίολος Έκτορ δεν έλεγε να παρατήσει τον αγώνα. Κάνοντας πίσω σκύβει και πιάνει στο στιβαρό του χέρι ένα λιθάρι τραχή, μεγάλο, μαύρο ριζιμιό στη γη. Μ' αυτό χτυπά στη μέση το φοβερό επταβόδινο σκουτάρι του Έαντα πάνω στον αφαλό και αντύχησε ο χαλκός. Με τη σειρά του ο Αίας σηκώνει τώρα λίθο μεγαλύτερο. Τον στριφογύρισε, τον εξφενδώνησε, σωστή μιλόπιτρα, με δύναμη μεγάλη, και βρήκε εκεί στη μέση την ασπίδα που τη ράγισε. Λίγησαν τότε του Έκτορα τα γόνατα, έπεσαν άσκελα, η ασπίδα του τον πλάκωσε, και με όλα τα αυτά τον ανόρθωσε ο Απόλλων. Έτοιμοι ήσαν πάλι να χτυπηθούν, τώρα με σπαθιά, σώμα με σώμα, αλλά τους πρόλαβαν οι κήρυκες του Δία Εξάγγελοι και των ανθρώπων που τρέχοντας πλησίασαν, ένας των τρώων, των οπλισμένων αχαιών ο άλλος, Ταλθίβιος ο δεύτερος, Ιδέος ο πρώτος, και οι δυο τους μυαλωμένοι. Ανάμεσά τους στήθηκαν, κρατώντας ο καθένας κύπτρο, και αμέσως πήρε να μιλά ο κήρυκας Ιδέος, βαθύγνωμος και φρόνιμος. Αφήστε πια, καλοί μου φίλοι, το μεταξύ σας πόλεμο και τον αγώνα. Κι οι δυο σας έχετε του νεφελιγερέτη Δία την αγάπη. Είστε κι οι δυο σπουδαίοι μαχητές. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Μα τώρα πέφτει η νύχτα. Κι είναι σωστό να δείξουμε στη νύχτα υπακοή. Ανταποκρίθηκε στα λόγια του ο τελαμόνιος Αίας. Ιδέ στον Έκτορα να πει το λόγο αυτόν, αφού αυτός προκάλεσε όλους εμάς τους άριστους σε αυτή την αναμέτρηση. Ας κάνει εκείνος την αρχή, και εγώ είμαι πρόθυμος να πω το ναι στην πρότασή του. Ανταποκρίθηκε στον Έαντα ο μέγας κορυφαίολος Έκτορ. Έαντα, ο Θεός σου χάρισε Ρώμη παράστημα και φρόνηση. Είσαι στο δόρυ πρώτος μέσα στους αχαιούς. Λέω λοιπόν να σταματήσουμε την άγρια πάλη του πολέμου σήμερα. Μετά γυρίζουμε ξανά στη μάχη, ωσότου ένας Θεός μια μέρα μας χωρίσει, χαρίζοντας τη νίκη σ' έναν από τους δυο. Τώρα ωστόσο πέφτει η νύχτα, και είναι σωστό να δείξουμε στη νύχτα υπακοή. Στο μεταξύ εσύ, γυρίζοντας τα πλοία,
τους Αχαιούς να εφράνεις, τη συντροφιά σου πιο πολύ και τους δικούς σου, όσοι στέκονται πλάι σου. Όσο για μένα, φτάνοντας στο μέγα κάστρο του Πριάμου, εγώ τους Τρώες θα εφράνω και τις μακρόπεπλες Τροάδες που θα ευχηθούν στην τελετή για χάρη μου. Έλα όμως τώρα να ανταλλάξουμε οι δυο δώρα πολύτιμα, που κάποιος βλέποντας Τρώας ή Αχαιός να ομολογήσει: αυτοί εχθροί αντικρίστηκαν σ' αγώνα φωνικό και πάλι φίλοι έφυγαν προτού χωρίσουν, είπε, και του προσφέρει ασημοκάρφωτο σπαθί μες στο θικάρι του, εξαρτημένο από λουρί περίτεχνο. Ο Αίας πάλι του χαρίζει πορφυρό ζωστήρα λαμπερό. Χωρίζοντας μετά, πήρε το δρόμο του ο καθένας. Ο ένας στο στρατό των Αχαιών, ο άλλος στον όμιλο των Τρώων, που με χαρά τον είδαν τον Έκτορα να φτάνει σώος και αλάβωτος από το μένος του Αίαντα, γλιτώνοντας από τα χέρια του τα νίκητα, και τον οδήγησαν στην πόλη ανέλπιστα γερό. Αλλά και οι Αχαιοί τον Αίαντα τώρα συνόδευαν στο θείο Αγαμέμνονα, χαρούμενο με αυτή τη νίκη. Φτάνοντας στις σκηνές του Ατρίδη, ο Αγαμέμνον, ο ηγεμόνας του στρατού, σφάζει για χάρη τους μοσχάρι αρσενικό, πεντάχρονο, θυσία στο Δία, στο μεγαλόφρονα κρονίδι. Και αφού το γδάραν και φροντίζοντας το κόβουν σε κομμάτια, το λιάνισαν, το πέρασαν στις σούβλες, με τέχνη το όψισαν και το αποτράβηξαν χωρίς να αφήσουν υπόλοιπο. Μόλις με αυτό τον κόπο τέλειωσαν, ετοίμασαν τις τάβλες και έτρωγαν. Από κανέναν τους δεν έλειψε η σωστή μερίδα. Τον Αίαντα τιμώντας μάλιστα ο γιος του Ατρέα, ο Αγαμέμνον, γεμόνας του στρατού, μπροστά του έβαζε τη μια μετά την άλλη σπάλες από την πλάτη. Και αφού θεράπεψαν τον πόθο τους για το πιωτό, για το φαΐ, από όλους πρώτος έκλωθε ο Νέστορας μια σκέψη που και πρωτήτερα η βουλή του φάνηκε η καλύτερη. Καλό γνώμα και τώρα πήρε το λόγο και τους μίλησε. «Γε του Ατρέα και οι άλλοι, όλων των Αχαιών οι αρχηγοί, είναι πολλοί οι μακριμάλιδες νεκροί μας, όσον το μαύρο αίμα ο Άρης φωνικός το σκόρπισε στις όχθες του καλήρωου Σκαμάνδρου, στέλνοντας τον Άδη τις ψυχές τους. Γι' αυτό πρέπει και εσύ, αύριο ξημερώνοντας, τον πόλεμο των Αχαιών να σταματήσεις. Εμείς όλοι μαζί εδώ να μεταφέρουμε με μούλες και με βόδια τους νεκρούς και να τους κάψουμε λίγο παράμερα από τα πλοία, για να μπορεί μετά ο καθένας συλλέγοντας να παραδώσει τα οστά τους στα παιδιά τους, όταν γυρίσουμε μια μέρα στη γλυκιά πατρίδα. Ακόμη γύρω από την πυρά τύμβω να υψώσουμε κοινό, ένα για όλους, τραβώντας χώμα από τον κάμπο, και πλάι εκεί στα γρήγορα να χτίσουμε τείχος ψηλό με πύργους, να προστατεύει εμάς και τα καράβια μας. Πύλες να φτιάξουμε καλά άρμοστες, να ανοίγει ανάμεσα δρόμος για τ' άλογα, και απ' έξω λόγυρα να σκάψουμε βαθύ χαντάκι, εμπόδιο στον υπηκό και στον πεζό στρατό. Μήπως μια μέρα μας τριμώξουν πολυμώντας Τρώες αγέροχοι, είπε. Και όλοι οι βασιλικοί άντρες συμφώνησαν. Συνάμα οι Τρώες καλούν και αυτή συνέλευση πάνω στου κάστρου την κορφή, όλο βοή και ταραχή, πλάι στις θύρες του Πριάμου. Άρχισε εκεί αγορεύοντας ο γνωστικός Αντίνορας: ακούστε με, Τρώες και Δάρδανοι, ακούστε σύμμαχοι, όσα με σπρώχνει να σας πω μέσα στα στήθη μου η καρδιά. Λοιπόν, προτείνω
την Αργία Ελένη μαζί με τα πολύτιμά της σκεύη να παραδώσουμε στους δυο Ατρίδες, γιατί πατώντας όρκους απαράβατους ως τώρα πολεμάμε. Δεν το νομίζω να μας βγει περίσσιο κέρδος, αν ίσως και φερθούμε αλλιώτικα. Είπε και κάθισε. Όμως ορθώς πετάχτηκε να αποκριθεί ο Αλέξανδρος, ο άντρας της καλήκομης Ελένης, και όπως μιλούσε πέταξαν σαν τα πουλιά τα λόγια του. Αντίνορα, όσα αγορεύεις εμένα μ' αφήνουν ασυγκίνητο. Μπορείς αν θες να στοχαστείς κάτι καλύτερο. Αν όμως σοβαρά μιλάς, μ' όσα μας είπες, σίγουρα τότε οι θεοί σου πήραν τα μυαλά. Σειρά μου τώρα στους Τρώες να δηλώσω το δικό μου λόγο. Μια και έξω θα τον πω. Δεν δίνω πίσω τη γυναίκα μου. Τους θησαυρούς, ωστόσο, όσους από το Άργος έφερα στο παλάτι, αυτούς όλους τους δίνω πίσω και βάζω από πάνω κι άλλα δικά μου πλούτη. Είπε και κάθισε. Οπότε ανασηκώθηκε ο Δαρδανίδης Πρίαμος, από Θεού στοχαστικός. Καλοπροαίρετα πήρε το λόγο πάλι και είπε: ακούστε με, Τρώες και Δάρδανοι, ακούστε σύμμαχοι, όσα με σπρώχνει να σας πω μέσα μου η καρδιά. Δειπνίστε όλοι τώρα μέσα σε αυτή την πόλη όπως το συνηθίζετε. Έχετε όμως και στις φρουρές το νου σας, στην ώρα του ο καθένας να παραμείνει ξύπνιος. Με το ξημέρωμα ας πάει ο ιδέος στον Ατριδόν τα κύλα πλοία να πει στους δυο, στον Αγαμέμνονα και στο Μενέλαο, την πρόταση του πάρει. Είναι αυτός ο ένοχος της διαμάχης. Κι αυτόν ακόμη τον φρόνιμό μας λόγο να μηνύσει, αν δέχονται να σταματήσουν τον ολέθριο πόλεμο, ώσπου να κάψουμε τους σκοτωμένους. Μετά γυρίζουμε πάλι στη μάχη, ως ότου ένας Θεός να μας χωρίσει, τη νίκη δίνοντας στον έναν από τους δυο. Έτσι τους μίλησε. Και αυτοί τον άκουσαν και υπάκουσαν. Δείπνησαν τότε στο στρατόπεδο καθένα στη μονάδα του, και όταν ξημέρωσε ξεκίνησε ο ιδέος για τα άρμενα των Αχαιών με τη βαθιά καρίνα, όπου και πέτυχε τους Δαναούς, πολεμιστές δεινούς, σε σύναξη πλάι στο καράβι του Αγαμέμνονα. Στη μέση τότε στάθηκε και μεγαλόφωνα τους είπε ο Κήρυκας: γε του Ατρέα, και εσείς όλοι οι αρχηγοί των Αχαιών, ο Πρίαμος και οι άλλοι Τρώες ηγεμόνες μου παράγγειλαν να φέρω μήνυμα, αν ίσως σας αρέσει. Μήπως σας φαίνεται σωστός ο λόγος του Αλεξάνδρου, αυτός είναι ο ένοχος της διαμάχης, ότι πολύτιμο κουβάλισε στα βαθουλά του πλοία και το έφερε στην Τρία, που να μην έσωνε ο Πάρης, τα πάντα δέχεται να παραδώσει κι άλλα δικά του παραπάνω. Όμως του ευγενικού Μενέλαου τη σύζυγη γυναίκα αρνείται να την παραδώσει, παρότι οι Τρώες το ζητούν. Ακόμη μου παράγγειλα να πω και αυτό: αν ίσως δέχεστε να σταματήσετε τον άθλιο πόλεμο, ως ότου τους νεκρούς εμείς να κάψουμε. Μετά γυρίζουμε πάλι στη μάχη, ώσπου μια μέρα μας χωρίσει ένας Θεός, δίνοντας σ' έναν από τους δυο τη νίκη. Αυτά τους είπε. Και όλοι τους έμειναν για ώρα αμήλυτοι, όψιμα κάπως. Το λόγο πήρε ο Διομήδης με βαριά φωνή: κανένας μας να μην δεχτεί κλεμμένους θησαυρούς από τον Πάρη, μήτε και την Ελένη.
Κι ένας μωρός ακόμη το μυρίζεται. Τον τρώων ο όλεθρος κρέμεται πια πάνω από το κεφάλι τους. Είπε. Κι άλλοι αχαιοί, όλοι τους ζητοκράβγασαν, θαυμάζοντας το λόγο του υπόδαμου τη Δίδη. Οπότε ο ηγεμόνας Αγαμέμνων, μιλώντας τον Ιδαίο, έδωσε την απόκριση. Ιδαίε, ακούς και μόνος σου των αχαιών το λόγο πως αποκρίνονται. Του γούστου μου κι εγώ τον βρίσκω. Όσο για τους νεκρούς, δεν έχω αντίρρηση με τη φροντίδα να καούν. Ατέριαστη είναι εδώ η στέρηση. Όποιοι πεθαίνουν, τους πρέπει να έχουν γρήγορα τη χάρη της πυράς. Κι ας είναι ο Δίας μάρτυρας των όργων μας, βαρύγδουπος της σύρας σύζυγος. Τελειώνοντας, ύψωσε το βασιλικό του σκύπτρο σ' όλους τους θεούς. Στο μεταξύ, ο Ιδαίος γυρνούσε πίσω στο πανίερο ήλιο, όπου ήσαν μαζεμένοι τρόες και δάρδανοι, όλοι τους αναμένοντας το γυρισμό του. Φτάνοντας, στάθηκε στη μέση και είπε το μήνυμά τους. Οπότε αυτοί στα γρήγορα έβαλαν μπρος και για τα δυο. Άλλοι να φέρουν τους νεκρούς, άλλοι για να μαζέψουν ξύλα. Οι αργοί απέναντι το ίδιο, αφήνοντας τα καλοκούβερτα καράβια, κάποιοι πήγαν να φέρουν τους νεκρούς, άλλοι τα ξύλα. Σε λίγο ο ήλιος ανέβαινε στον ουρανό, αφήνοντας τον ήρεμο βαθύρο ωκεανό, ρίχνοντας τις αχτίνες του στα έφορα χώματα. Τότε κι αυτοί αντικρίστηκαν. Αλλά τους ήταν δύσκολο να ξεχωρίσουν ο καθένας τους νεκρούς του. Ωστόσο με νερό απόπλυναν τα μολυσμένα αίματα και μαύρο δάκρυ χύνοντας τους φόρτωναν στις άμαξες. Όμως ο Μέγας Πρίαμος τους Τρώες δεν τους άφηνε να κλάψουν. Βουβοί εκείνοι, πονώντας η ψυχή τους, σόριαζαν στην πυρά τα σώματα και αφού τα κάψαν στη φωτιά, πήραν ξανά το δρόμο για τις Τρίας το κάστρο. Στην άλλη άκρη αρματωμένοι αχαιοί παρόμοια σόριαζαν, πονώντας η ψυχή τους στην πυρά νεκρούς δικούς τους, και αφού τους κάψαν στη φωτιά, προχώρησαν κι αυτοί στα βαθουλά τους πλοία. Δεν είχε καλοφέξει ακόμη. Η νύχτα γύριζε στο λικαβιές όταν μαζεύτηκαν ένας τους κι ένας γύρω από την πυρά οι αργοί. Τραβώντας χώμα από τον κάμπο, πήραν να υψώνουν σε αυτό το μέρος τύμβο κοινό για όλους. Στο πλάι στείνουν τείχος με πύργους αψηλούς, προπύργιο για τα καράβια και τους ίδιους. Έφτιαξαν πύλες καλά αρμοσμένες, πέρασμα για τα άλογα, και απ' έξω σκάβουν βαθύ χαντάκι, τάφρο μεγάλη και πλατιά, μπήγοντας μέσα μυτερά παλούκια. Όσο μοχθούσαν οι μακρόμαλοι αργοί, οι αθάνατοι θεοί, στο πλάι του κεράβνιου Δία καθισμένοι, θαύμαζαν και απορούσαν, βλέποντας τον αχαιόν το μέγα έργο. Οπότε ανάμεσά τους πήρε πρώτος το λόγο ο κοσμοσύστης Ποσειδώνας. «Δία πατέρα, πιστεύεις πια πως θα βρεθεί ξανά θνητός στη γη μας την ατέρμονη να φανερώσεις τους αθάνατους τι σκέφτεται και τι σκοπεύει? Τάχα δε βλέπεις που τώρα μόλις οι μακρόμαλοι αχαιοί έχτισαν τείχος πάνω από τα καράβια τους και άνοιξαν ένα γύρο τάφρο χωρίς πρώτα να κάνουν στους αθάνατους λαμπρές θυσίες 100 βοδιών. Τώρα η δική τους φήμη στα πέρατα της γης γι' αυτό θα φτάσει, ενώ ο κόσμος θα ξεχάσει εκείνο το άλλο τείχος
που εγώ και ο Φίβος ο Απόλλων με τόσο υδρότα στήσαμε για το μεγάλο Λαομέδοντα. Βαρύθιμος πολύ ο Νυφελγερέτης Δίας αποκρίθηκε: «Ε όχι, ευρύσθενέ μου κοσμοσύστη, τι λόγος είναι αυτός που λες? Άλλος ίσως Θεός θα είχε νόημα να φοβηθεί μια τέτοια απόφαση, πολύ κατώτερο στα χέρια και στη δύναμη. Όμως η δόξα η δική σου απλώνεται παντού, φτάνοντας όπου και το φως της μέρας. Κοίτα τώρα να δεις. Όταν αυτοί οι μακρυμάλιδες αργοί πάρουνε πάλι με τα πλοία τους το δρόμο της επιστροφής για την πατρίδα, εσύ κάνε το τείχος σκόνη και σκόρπισε το ολόκληρο στη θάλασσα. Κι όσο για τη μεγάλη ακτή, θάψε την κάτω από την άμμο. Έτσι των Αχαιών το μέγα τείχος άφαντο θα γίνει». Όσο αγόρευαν εκείνοι μεταξύ τους, έδυσε ο ήλιος και συντέλεσαν το έργο τους οι Αχαιοί. Οπότε σφάζουν βόδια στις σκηνές για να δειπνήσουν. Στο μεταξύ κατέφθασαν πολλά καράβια από τη Λίμνο φέρνοντας κρασί. Τα είχε στείλει ο Εύβοινος, ο γιος του βασιλιά Ιάσωνα, που σμίγοντας μαζί του τον γέννησε η Υψηπύλη. Χώρια για τους Ατρίδες, τον Αγαμέμνονα και τον Μενέλαο, ο Ιασονίδης έστειλε 1000 σταμιά κρασί και από εκεί το προμηθεύονταν οι μακρυμάλιδες αργοί, πληρώνοντας το κόστος. Άλλοι με το χαλκό, άλλοι με γυαλισμένο σίδηρο, άλλοι με δέρματα βοδιών ή και με βόδια ζωντανά. Κάποιοι ακόμη και με σκλάβους. Έτσι εξασφάλιζαν γενναίο φαγοπότη. Όλη τη νύχτα οι Αχαιοί μακρόμαλοι δειπνούσαν, κι οι Τρώες το ίδιο, μαζί τους και οι επίκουροι μέσα στο κάστρο τους. Όλη τη νύχτα ο Δίας βαθύβουλος τους μελετούσε συμφορές, βροντώντας εκοφαντικά, κι αυτούς τους έκοβε τρόμος, χλωρός. Έσταζαν κάθε τόσο με τα κύπελα κρασί στο δάπεδο κι ούτε ένας δεν τολμούσε πιο πριν να πιει, προτού να στάξει για το Δία τον πολυδύναμο Κρονίδη. Ωσότου πια κοιμήθηκαν και δέχτηκαν το δώρο του ύπνου. Ομήρου Ηλιάς. Μετάφραση Δημήτρης Μαρονίτης. Ήταν η ραψοδία «Ήτα».